ακούστε με ένα λεπτό. Ακούστε με. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και με σοβαρότητα και υπευθυνότητα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και όχι με κραυγές φωνές και αντιδράσεις οι οποίες μπορούσαν ίσως να είναι ανεκτές σε κάποια άλλη γενική συνέλευση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη σημερινή πολύ σοβαρή διαδικασία πρέπει να είμαστε όλοι λίγο πιο υπεύθυνοι, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και είναι πολύ άσχημες αν επιβεβαιωθούν αυτή την τελευταία ώρα. Πριν από λίγο πήρα τηλέφωνο, είχα σκοπό να πω πολλά. Ακούστε με λίγο. Είχα σκοπό να πω πολλά μέσα σε 5 λεπτά, συμπυκνωμένα. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει υπάρξει παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών, ζήτησε πληροφορίες για τη συνέλευσή μας. Έχει πάρει και στον ΟΑΣΤ, έχουν πάρει και στο γραφείο μου, μας ψάχνουν. Έχει κάνει παρέμβαση ο εισαγγελέας εφετών και δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουν. Με την έννοια αυτή, Δημήτρη, νομίζω ότι... Ναι. Νομίζω όμως να κάνω μια πρόταση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φύγει κανείς από εδώ. Ακούστε με λίγο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, ούτε θα εμπλακώ σε αυτές τις αντιπαραθέσεις. Έχω εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτό το συγκεκριμένο παρακράτος, γιατί για παρακράτος μιλάμε. Θα το καταλάβετε με αργούς ρυθμούς, αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία δεν οχριά πουθενά. Δεν έχει αναστολές για τίποτα. Έχουμε να κάνουμε με έναν αντίστακτο υπουργό που λέει μόνο ψέματα και μισές αλήθειες, που προσπαθεί να κοινωνικοποιήσει την κοινωνία εναντίον μας. Σαν τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά παρακαλώ, σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους. Είναι δύσκολος ο αντίπαλος, αλλά είμαστε εδώ για να τον περιμένουμε.